Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες στην Ελμέ Ροδόπης για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τους εκπροσώπους στην ΑΔΔ Ροδόπης. Στο σημείο αυτό, θα συνδεθούμε με τον πρόεδρο της Ελμέ Ροδόπης, τον κύριο Μιχάλη Βασιλιάδη, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλιάδη. Καλησπέρα, κύριε Κατενίζουλο, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και στους συνεργάτες σας. Ναι, έτσι είναι. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία χθεσινή, διαδικασία εκλογική, εκλογοαπολογιστική, θα έλεγα εγώ, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελμέ Ροδόπης και Εποπτικού Συμβουλίου, αλλά και αντιπροσώπων στο νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ του νομού Ροδόπης, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Ήταν μια διαδικασία άκρως δημοκρατική, κύλησε ομαλά και έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε. Οι συνάδελφοι έκριναν ποιοι θα πρέπει να τους εκπροσωπήσουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ και με τις διαδικασίες αυτές το επόμενο βήμα να γίνει και η κατανομή αξιωμάτων. Πώς κύλησε λοιπόν η διαδικασία χθες? Κύλησε μια χαρά. Απλώς στη διαδικασία αυτή ήθελα να σας πω ότι υπήρχαν κάποια εμπόδια. Τα εμπόδια θα λέγαμε ότι ήταν αφενός μεν η υγειονομική κρίση, δηλαδή είχαμε κάποιους συναδέλφους οι οποίοι δεν μπόρεσαν για κάποιους λόγους λόγω κορονοϊού, για παραμείνει είτε νοσούν είτε είναι σε καραντίνα. Αλλά και κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι είναι στο εξωτερικό με προγράμματα Εράσμους. Αλλά και κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι είχαν προγραμματισμένα εμβόλια. Και κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι αφενός και αφετέρου είχαν την άποψη, τη θέση να μην, προσέλθουν. Είχαν περίπου τους 280, όχι περίπου, ακριβώς 289 συναδέλφους οι οποίοι ήρθαν και ψήφισαν. Είναι τα 3 τέταρτα των οικονομικά τακτοποιημένων συναδέλφων μας. Το 1 τέταρτο δεν ήρθε διότι είχαμε αυτά τα εμπόδια, όπως σας έχω πει εντός εισαγωγικών τη λέξη εμπόδια. Αλλά και επηρέασε ίσως και ότι η διαδικασία της εκλογής πραγματοποιήθηκε μετά τη σχολική διαδικασία, μετά τις 2 ως επιτοπλίστων. Βέβαια, εμείς την κάλπη την είχαμε ανοιχτή από τις 12 η ώρα και μετά. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, επειδή στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, ναι, βεβαίως προχωρήσαμε ομαλά την διαδικασία δημοκρατικά και εκεί έμεινε με την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Ως προς τα αποτελέσματα, μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες? Βεβαίως. Ψήφισαν 289 συνάδελφοι, άκερα λευκά ήταν 21. Έχουμε ότι η Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών, στην οποία και εγώ ήμουν υποψήφιος, 151 ψήφους, ποσοστό 56,24%, με 4 έδρες. Η ΔΑΚΕ 77 ψήφους, 2 έδρες. Και συνεργαζόμενες εκπαιδευτικές κινήσεις εκπαιδευτικών πήραν 40 ψήφους και 1 έδρα. Υπό την έννοια αυτή, εμείς στο επόμενο Διοικητικό μας Συμβούλιο θα προχωρήσουμε με τη λογική όπως είχαμε τη λογική των προηγούμενων ετών. Πάμε συμμετοχικά για το καλό του κλάδου. Θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε όσο είναι δυνατόν και την τοπική μας κοινωνία, αλλά και στις γενικές συνελεύσεις η παρουσία μας θα είναι ενεργή. Και υπό αυτή την έννοια, κύριε Κατενίζογλου, όπως έχω ξαναπεί και εδώ στο προηγουμένως μαζί, στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ο κόσμος μπορεί και κρίνει και εκλέγει και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αν θέλει, σε επίπεδο ας πούμε ΕΛΜΕ, συνδικαλιστικό, αλλά και γενικότερα, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση είτε και στις βουλευτικές. Ποια θέματα λοιπόν τίθενται από εδώ και πέρα σε προτεραιότητα? Κοιτάξτε, θα βρεθούμε καταρχήν οι συνάδελφοι όλη της παράταξης, αφού θα δούμε ποιο θα είναι αυτό το θέμα που θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε έτσι περαιτέρω. Σαφώς θα είναι οι διαζώσεις εκπαίδευση με όσο το δυνατόν καλύτερη υγειονομική κάλυψη. Αυτό θα έλεγα. Ασφαλή διαζώσεις λειτουργία των σχολείων. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο πρόταγμα, γιατί βλέπουμε ότι μέσα στο χειμώνα, αν και αυτή την εβδομάδα που έρχεται, η επόμενη δηλαδή, τα σχολεία μας θα κλείσουν λόγω των εορτών. Εμείς θα πρέπει να προετοιμαστούμε, να δούμε, να προτείνουμε και να καταθέσουμε και στην ΟΛΜΕ, αν θέλετε, το πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την διαδικασία αυτή, τη διαζώσεις όσο δυνατόν ασφαλέστερη. Τέτοιου είδους θέματα θα πάμε. Δούμε. Οπότε καταλαβαίνετε και με τους άλλους συναδέλφους των άλλων παραδάξεων πιστεύω ότι είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε πολλά κοινά. Μακάρι να είναι αγαστή η συνεργασία, διότι σαν τη διαζώσεις λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών δεν υπάρχει. Η επόμενη μέρα τώρα πώς σας βρίσκει και τι να αναμένουμε για το προσεχές διάστημα εν ώψη των εορτών? Ναι, αυτό που αναμένουμε το προσεχές διάστημα είναι να συνεχίσουμε την ίδια δουλειά με τον ίδιο ζήλο και με τον ίδιο θεμέλιο λίθο το οποίο είχαμε λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια.
αυτά τα χρόνια ήταν η ενημέρωση τόσο των συναδέλφων εκπαιδευτικών, όσο αφορά και τις υπηρεσιακές μεταβολές και τις διοικητικές διαδικασίες, αλλά και όσο αφορά το Συνδικάτο, αλλά και την τοπική κοινωνία από τους τοπικούς φορείς, τους παραγωγικούς, αν θέλετε, δήμαρχους, περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη, βουλευτές, όσο αφορά τα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας, την τοπική κοινωνία που αφορούν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Την εκπαίδευση που αφορά όλους μας, όλη την τοπική κοινωνία. Να κοινωνήσουμε τα προβλήματα, να έχουμε μαζί μας τους γονείς, να είναι μαζί μας το τρίπτυχο που λέμε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Είναι αυτό το ισόπλευρο τρίγωνο στο οποίο έχουμε τις ίσες αποστάσεις. Και πρέπει όλοι μαζί να λειτουργήσουμε για μια πολύ δημόσια ποιοτική παιδεία. Αυτό θα είναι η επόμενη μέρα. Μάλιστα, πολύ σπουδαίο το μήνυμά σας και ήθε τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά και το επόμενο διάστημα και με διαζώσεις λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και να υλοποιήσετε όλες τις μεταρρυθμίσεις που έχετε στο νου σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.